Μόλις ολοκληρώθηκε ένα μάτς ανάμεσα στο Γουσού Αργυρούπολης και τα Βρυλίσια, με τον Γουσού Αργυρούπολης να επικρατεί τελικά με 1-0. Από τα αριστερά μου είναι ο προπονητής ο Βρυλισσίου Μιχάλης Λικερίδης και από τα δεξιά μου ο Γενικός Αρχηγός του Γουσού Αργυρούπολης Κώστας Ασημάκης. Ακολουθεί συνέντευξη τύπου τώρα και το λόγο έχει πρώτα ο κόουτς Λικερίδης των Βρυλισσίων. Νομίζω ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση η Αργυρούπολη. Το ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι, φάνηκε στις μονομαχίες. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς κλασική φάση και από τις δύο μεριές, αλλά είχε πιο πολύ ώρα την μπάλα η Αργυρούπολη, κέρδισε πιο πολλές μονομαχίες, έμπαινε πιο καλά στις φάσεις και αυτό την έκανε και να κερδίσει κιόλας. Μια κλασική φάση ήταν, η οποία ήταν και έγινε τον γκολ με τον Νικήτα. Αυτό, ναι, δεν είμαστε σε καλή μέρα πιστεύω σήμερα. Δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα. Ήταν παιχνίδι οριακό και για τις δύο ομάδες. Γιατί η κατάσταση έτσι όπως είναι στον όμιλο, όταν κερδίσεις μπορεί να βρεθείς πέμπτος. Και όταν χάνεις βρίσκεσαι χαμηλά. Άρα ήταν σημαντικό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Το ήθελε πιο πολύ η Αργυρούπολη και έτσι το πήρε. Και η τοποθέτηση τώρα του Κώστα. Κώστα, καλησπέρα. Ήταν ένα μάτς σαν όλα τα άλλα της Α κατηγορίας, ντέρμπι. Εμείς το θέλαμε πιο πολύ το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι εξάποντο για μας. Ξέραμε ότι τα Βρυλίσια θα μας δώσουν γήπεδο. Προσπαθήσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να στριμώξουμε που λέμε τον αντίπαλο κοντά στην περιοχή του. Πιστεύω το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Παρόλο που τον γκολ ήρθε αργά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση και ορθόδοξα και ανορθόδοξα. Πιέσαμε πολύ τον αντίπαλο και στο τέλος είδε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για μας. Ακολουθούν δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και να αλλάξουμε λίγο την εικόνα που τώρα τελευταία δεν είναι καλή. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα νεαρά παιδιά του Ουράνιε που ήρθαν και στο βουνό και στην εξέδρα και έδωσαν μια έξτρα όθηση στην ομάδα. Και συνεχίζουμε. Ωραία, ακολουθήσουν κάποιες ερωτήσεις για τον πρώτα στον Μιχάλη τον Λικερίδη. Coach, τι να περιμένουμε τώρα στη συνέχεια από την ομάδα σου? Ο στόχος μας ήταν από την αρχή να διατηρηθούμε στην κατηγορία. Δεν είναι εύκολος ο στόχος αυτός, γιατί δεν έχουμε μεταγραφές, έχουμε πολύ λίγα πράγματα ενισχύσεις, όμως έχουμε μια ομάδα την ίδια τα τελευταία τρία χρόνια και έτσι προσπαθούμε με τα παιδιά τα δικά μας να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα παλέψουμε μέχρι τέλος όλα τα παιχνίδια. Αν τα δείτε τα παιχνίδια όλα, εκτός από ένα που μείναμε με 10 παίχτες και δεχτήκαμε παραπάνω γκολ, όλα τα χάνουμε στο γκολ. Δεν είμαστε και η καλύτερη ομάδα που υπάρχει, αλλά είμαστε αγωνιστές. Ισχύει αυτό, φάνηκε και σήμερα με δυσκολία επικράτησε ο Γουσού Αργυρούπολης, παρότι βέβαια είχε την κατοχή όπως είπες και πριν. Από εκεί πέρα, είπε και ο Κώστας ότι η ομάδα του τον περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω περιμένει το ίδιο και για την δική σου ομάδα, με το Χολαργό έξω και με τα Νέα Ιωνία μέσα. Δύο παιχνίδια έχουμε, όχι, είναι μέσα και τα δύο. Είναι γιατί τελειώνει ο πρώτος γύρος. Δικό μου το λάθος. Το Χολαργό και την Αιωνία. Δεν μπορώ να πω ότι φοβόμαστε κάποια ομάδα. Όμως όλες οι ομάδες είναι σοβαρές, υπολογίσιμες και πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και όχι να έχουμε αυτή την εικόνα που είχαμε σήμερα, γιατί σήμερα δεν είχαμε πολύ καλή εικόνα. Με τα Σούρμανα είχατε δηλαδή καλή εικόνα? Με τα Σούρμανα είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα. Τα Σούρμανα κλασική ευκαιρία, κάνανε δύο φάσεις και εμείς κάναμε έξι. Το δείχνει και το. Όχι για κατοχή μπάλας και μισογύπτωση. Η κατοχή μπάλας δεν κερδίζει πάντα. Κερδίζουν τα γκολ, οι τελικές προσπάθειες, αυτά κερδίζουν. Η κατοχή μπάλας δεν κερδίζει πλέον. Μπορεί να παίζει μια ομάδα μαζεμένα, κλειστά, με πλάνο και να βγαίνει στη μετάβαση πολύ γρήγορα και να τελειώνει τα παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε ομάδες που είναι στο Champions League. Να σας πω παραδείγματα, Αθλέτικο Μαδρίτης. Γυρνάει όλη η ομάδα σε 4-4-2 και παίζει σε 20 μέτρα άμυνα στο μισό γήπεδο. Και ξαφνικά όταν παίρνει την μπάλα βγαίνει πολύ γρήγορα με τους επιθετικούς, με δύο επιθετικούς και με τους πλαϊνούς. Αυτό να σας πω ένα παράδειγμα σε φέρω τώρα. Αλλά γενικά δεν είμαστε η ομάδα που πάζουμε σε κατοχής παιχνίδι εμείς. Αυτό είναι. Πάντως και να κλείσουμε από πλευρά μου τουλάχιστον coach, είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα Βρυλίσια η Α κατηγορία, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Οπότε σίγουρα είναι δύσκολο και για εσάς, είναι ακόμα πιο δύσκολο για εσάς ο ρόλος αυτός. Απ' την άλλη βέβαια πολλοί λένε ότι για μια ομάδα η οποία είναι στην κατηγορία, ουσιαστικά για πρώτη φορά λέω, γιατί πέρσι δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, έτσι. Απ' την άλλη δεν υπάρχει ίσως άγχος από ό,τι υπήρχε σε κάποιες άλλες ομάδες για να παραμείνουν στην κατηγορία. Οπότε δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε από την πλευρά σας.
Το βασικό στην ομάδα είναι ότι η διοίκηση δεν μας έχει αγχώσει καθόλου. Προσπαθούμε να παίξουμε με αυτό το υλικό που έχουμε, με ό,τι μπορούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να παίξουμε όσο μπορούμε. Η ομάδα, λογικό είναι, μετά από 11 χρόνια παίζει στην Α κατηγορία. Είναι λογικό. Όταν έχει τέτοια μεγάλη αποχή, οπωσδήποτε αλλάζουν και τα δεδομένα. Εμείς έχουμε ένα πλάνο φέτος καλύτερο από πέρσι, μας βγαίνει πιο πολύ. Εντάξει, δεν μας βγήκε σήμερα, δεν ήμασταν πολύ καλοί. Δεν είναι τυχαίο που κερδίζεις δύο παιχνίδια και εκτός έδρας και με συνέδρα σου, με μια στρατηγική συγκεκριμένη. Κάπως έτσι θα παίξουμε και με τις υπόλοιπες ομάδες και θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, τους σεβόμαστε όλους και λογικό είναι αυτό. Ποδόσφαιρο είναι. Ευχαριστιόμαστε το άθλημα. Αυτό είναι. Και αν βγει, βγήκε. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Χερίδη. Να πάμε στον Κώστα τώρα. Κώστα, νομίζω ήταν μια καλή εμφάνιση σήμερα για εσάς. Σε σχέση τουλάχιστον με προηγούμενα μάτς που ακόμα για τα Πετράλωνα που κερδίσατε, ας πούμε, εδώ πέρα. Και βαθμολογικά, βέβαια, και πιο χαμηλή δυναμικότητα από ό,τι φαίνεται στη βαθμολογία από τα Βρυλίσια. Δεν κερδίσατε τόσο. Δεν παίξατε τόσο καλά, τέλος πάντων. Σήμερα είχατε τις φάσεις. Σας ακυρώθηκε και ένα γκολ που πιθανόν να είναι και λάθος. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια ικανοποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα μάτσα από εσάς και από βάση της εικόνας, όχι μόνο της νίκης. Η εικόνα μας νομίζω ήταν καλή. Πιέσαμε τον αντίπαλο σχεδόν σε όλο το παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ήμασταν αυτοί που έχουμε συνηθίσει και τον κόσμο μας. Δηλαδή αγωνιστικοί, με πάθος, με δύναμη πάνω στην μπάλα, ώστε να νικήσουμε τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος προερχόταν από 7 συνεχόμενους πόντους, δύο νίκες, μία εκτός έδρας και μία εντός έδρας, άρα είχε καλή ψυχολογία. Εμείς τα παιδιά με παρουσία όλη την εβδομάδα προσπαθήσαμε να μην τους αγχώσουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το παιχνίδι αυτό είναι, όπως λέμε, στο ποδόσφαιρο εξάποντο. Νομίζω η εικόνα τους έδειξε ότι τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι το παιχνίδι αυτό είναι χωρίς επιστροφή. Και το έδειξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για τη φάση του γκολ που ακυρώθηκε, νομίζω ότι δεν ήταν offside. Ο παίκτης άρχισε να βγει και καλυπτόταν ο παίκτης μας, αλλά αυτό δεν μας στεναχωρεί. Θα μας στεναχωρούσαν, ερχόμασταν 0-0. Τώρα που κερδίσαμε, δεν το θυμάται κανένας. Θα το δούμε βέβαια στο βίντεο, αλλά θα το δούμε απλά για να το δούμε. Και όπως κάνουν λάθη οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, κάνουν και οι διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολη συνέχεια. Νομίζω ότι με μία νίκη σήμερα περάσαμε αρκετές ομάδες. Με μία ήττα όμως ξαναγυρνάς πάλι εκεί που ήσουν. Αυτό το μίνι πρωτάθλημα είμαστε υποχρεωμένοι κάθε Κυριακή, συγκεντρωμένοι, με πάθος να διεκδικούμε ό,τι μπορούμε. Εάν δεν έχεις βαθμολογική σκομιδή, το έχω ξαναπεί, είσαι στην κάτω θέση βαθμολογίας. Αν έχεις, κοιτάς πιο πάνω. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια και να ανεβάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλότερα γίνεται. Πάντως η έδρα σας, κακά τα ψέματα, Κώστα, είναι η δύναμή σας, έτσι. Χρόνια είναι η δύναμή μας, αλλά κάποτε τσιμπάγαμε κάποιους πόντους εκτός έδρας. Θέλω να το αλλάξουμε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Η έδρα μας πάντα μας δίνει μια δυναμική και σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια εντός έδρας είχαμε περισσότερη δυναμική και περισσότερο πάθος ώστε να έρθει η νίκη. Τώρα Άταλος, δύσκολο μάτς, ο πρωτοπόρος του ομίλου, εκτός έδρας. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μια δυναμία φέτος αυτό. Εντάξει, θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας. Ξέρουμε ότι παίζει το πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας και το άλλο Σάββατο θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Κλείνοντας από μένα τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάποιος άλλος συνάδελφος, είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι με την ως τώρα συγκομιδή. Κοίταγω, το ξαναπεί. Μετά από ένα χρόνο αποχή. Με παίχτες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πατήσει καλά. Η εικόνα τους δεν είναι αυτή που πρέπει. Ευελπιστούμε ότι θα φορμαριστούν στα επόμενα παιχνίδια. Είναι και κάτι πρωτόγνωρο, το είπα και την προηγούμενη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή τελειώνει ο πρώτος γύρος. Κάποτε λέγαμε ότι είχαμε παίξει 10, 12, 13, 14 παιχνίδια μέχρι να τελειώσει ο γύρος. Τώρα δυστυχώς τα 9 παιχνίδια πάμε για διακοπές Χριστουγέννων. Θα προσπαθήσουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα μας και να αναρχηθούμε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ τον Γούσου Αργυρούπολης και τους προπονητές τους για τη φιλοξενία και εύχομαι τα καλύτερα και για τους ίδιους και για την ομάδα τους. Καλή συνέχεια και από εμάς.